محمد حسني مبارك. President Mohammed Hosni Mubarak has decided to step down as President of Egypt and has assigned the Higher Council of the Armed Forces to run the affairs of the country. Με ζητοκραυγές και χορούς υποδέχθηκε το πλήθος στην πλατεία Ταχρίρ τη λακωνική ανακοίνωση του Αντιπροέδρου Σουλέιμαν. Πανηγύρι στήθηκε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, το ίδιο και στο Μέγαρο της κρατικής τηλεόρασης. Κάτω από τις κάνες των τάγκς, ο κόσμος ανέμιζε σημαίες, αρκετοί έκλαιγαν από τη χαρά τους. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και στην Αλεξάνδρεια και άλλες πόλεις, όπου από το πρωί διαδήλωναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οργισμένοι από το χθεσινοβραδινό διάγγελμα με το οποίο ο Μουμπάρακ μεταβίβαζε προσωρινά τις εξουσίες αλλά διατηρούσε τον τίτλο του Προέδρου. فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور. Στο διάγγελμα αυτό, ο Χόσνι Μουμπάρακ χαρακτήρισε δίκαια και τίμια τα αιτήματα των διαδηλωτών, παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη και υποσχέθηκε τιμωρία των υπευθύνων, λέγοντας ότι το αίμα των αθώων δεν χύθηκε άδικα. Γεννήθηκα και θα πεθάνω στην πατρίδα μου, διακήρυξε, καταγγέλλοντας τις ξένες παρεμβάσεις. Εκείνη την ώρα, το πλήθος στην πλατεία Ταχρίρ πάγωσε. Μετά ξέσπασε σε αποδοκιμασίες. Ακολούθησε διάγγελμα του αντιπροέδρου Σουλεϊμάν, του de facto ηγέτη της χώρας. Γεια σαμπάμπα Μίσρ. Γεια σαμπάμπα Μίσρ ου αμπτάλιχα. Ούδου ηλα διάρουκουμ ου αμάλουκουμ. Φαλουότανου يحتاج ηλα σαουαίδουκουμ. Λενεμπνι, ονουνεμμι, ονουμπτα. Λα τανσούτου ηλα الإذاعات والفضائيات المغرضة. التي لا هدف لها إلا إشعال الفتن والعمل على إضعاف مصر وتشويه صورتها. Αλλά το πρωί πλήθη κατέκλυσαν πάλι τους δρόμους. Ο στρατός με νέο ανακοινωθέν το μεσημέρι δήλωσε εγγυητής των αλλαγών στο Σύνταγμα και της εκλογικής διαδικασίας, ενώ δεσμεύθηκε για άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση. والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر. Σύμφωνα με Αιγύπτιους αξιωματούχους, ο Χόσνι Μουμπάρακ αναχώρησε το μεσημέρι από το Κάιρο μαζί με την οικογένειά του με προορισμό το θέρετρο Σάρμ ελ Σεϊχ στην Ερυθρά Θάλασσα.